ότι είναι ιδιαίτερη η χαρά μας, αλλά και ξεχωριστή ευλογία στη Μητροπολή μας για την σημερινή ωραία ευκαιρία της δασοφορίας εις μοναχών του αδελφού Γεωργίου, ο οποίος εισέρχεται και από αύριο στις τάξεις των κληρικών της Μητροπόλεως μας για να διακονήσει και να υπηρετήσει. Σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες εποχές που ζούμε, είναι παρήγορο το γεγονός ότι νέοι άνθρωποι αγαπούν τον Θεό, αλλά προπαντός αφιερώνονται στον Θεό και αφιερώνονται στην Εκκλησία. Και χαίρομαι που στη Μητρόπολη μας έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι διακονούν και υπηρετούν εμπόρκως και με πολύ αγάπη και με πολύ ευλάβεια το πίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ στον Πατέρα Γεώργιο και σε όλους τους κληρικούς της Μητροπόλεως μας να είναι όλοι ευλογημένοι από τον Θεό, να ζουν, να διακονούν, να υπηρετούν με πάθος, όπως ο Χριστός μας, την Εκκλησία μας, τους ανθρώπους μας, των λαών μας και με πολλές θυσίες από τα προσωπικά τους και τα δικά τους πράγματα. Να τα δίδουν όλα και να τα αφιερώνουν όλα στον Θεό μας και στην Εκκλησία μας. Να ευχηθώ ακόμη οι ευχές του μακαριστού Μητροπολίτου Ιωάννου, το οποίο θα τελέσουμε αύριο και το μνημόσυνο, και εκείνος να τον ευλογεί και να τον αγιάζει από τον θρόνο του Θεού όπου παρίσταται και όπου προσεύχεται και δέεται, αφού υπηρέτησε για 35 ολόκληρα χρόνια την Μητροπολή μας και χειροτώνησε και εκείνος πάρα πολλούς κληρικούς και έκυρε πάρα πολλές μοναχές και μοναχούς στον αμπελώνα της Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου. Να είστε όλοι καλά, ευλογημένοι από τον Θεό και αγιασμένοι.